Είχαμε χτες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, αναστήλωση και συντήρηση θρησκευτικών μνημείων και τόπων λατρείας ήταν το θέμα. Συνοργανώθηκε από το ΕΤΕΚ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου, είναι αρχιτέκτον και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Καλώς ορίσατε, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ. Είναι τα μνημεία μας τα κατεχόμενα, η πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και αγγίζει πάρα πολύ τους Κύπριους, το γνωρίζετε. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, εξακολουθεί να είναι άσχημη στα κατεχόμενα? Ναι, πρέπει να πω ότι χθες συμμετείχα στη σχετική εσπερίδα ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής. Πιθανόν να ξέρετε ότι η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά είναι δικοινοτική, είναι από το 2008 και στους όρους εντολής της έχει την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων όχι μόνο θρησκευτικών αλλά όλων των ειδών των πολιτιστικών πολιτιστικής κληρονομιάς μνημείων σε όλη την Κύπρο. Ναι. Επομένως, η εργασία μας εδώ και 8 χρόνια αφορά όλα τα μνημεία. Βέβαια, η χθεσινή εσπερίδα ήταν πολύ καλή ευκαιρία για την ανάδειξη των θεμάτων των θρησκευτικών μνημείων και χώρων λατρείας, που ήταν και η φυσική αφετηρία των εργασιών της Επιτροπής. Επομένως, πολύ πιθανόν ο κόσμος να έχει υπόψη του τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν παλαιότερα. Μάλιστα. Δεν λέω ότι έχουν εξαλειφθεί εντελώς σε μνημεία στα κατεχόμενα, αλλά μέσω από την δράση αυτής της Επιτροπής που στο επίκεντρο έχει την αγάπη για αυτά τα μνημεία του τόπου, που είναι η κοινή μας κληρονομιά, έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στην προστασία τους. Βέβαια, το κάθε μνημείο έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική σημασία και πάντα οι δράσεις μας περιορίζονται και στους πόρους που είναι διαθέσιμοι για να κάνετε όποια ναι. έργα μπορείτε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει όμως η καλή διάθεση για να συντηρηθούν τα έργα στις κατεχόμενες περιοχές, το ένα και το δεύτερο. Δεν είναι μόνο τα μνημεία. Ξέρετε, για παράδειγμα, πολλοί Ελληνοκύπροι επιστρέφουν από τα κατεχόμενα πληγωμένοι από την κατάσταση, για παράδειγμα, στην οποία βρίσκουν κημητήρια. Ναι. Αυτό δεν εμπίπτει κοντά σας? Στους αρχικούς όρους εντολής ήταν μόνο η ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή εκκλησίες και άλλα μνημεία. Κάνουμε προσπάθειες και για την αποκατάσταση κημητηρίων, διότι όντως είναι ιδιαίτεροι χώροι με πολύ βαρύνουσα σημασία για τον καθένα. Επομένως, είναι στα μελλοντικά μας σχέδια. Πρέπει να πω ότι η καλή διάθεση από τους τουρκοκύπριους συναδέλφους υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, δεν θα εργαζόμασταν ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια με πολύ σημαντικά αποτελέσματα επί του εδάφους. Δηλαδή έχουν συντηρηθεί, έχουν στηριχθεί πάνω από 25 μνημεία. Επειδή πάντα επικεντρωνόμαστε στον Απόστολο Ανδρέα, είναι καλά να έχουμε γενικότερη εικόνα. Ναι. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό μνημείο ο Απόστολος Ανδρέας, μαζί με τη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου. Τα δύο αυτά μνημεία βρίσκονται σε εξέλιξη, η πρώτη φάση των εργασιών. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα 25, είπατε. Ναι, όχι. Το σύνολο των μνημείων στην Κύπρο είναι πάνω από 2.500. Αλλά, αυτά με τα οποία ασχολείστε, ναι, για αναστήλωση. Αυτά που έχουμε ήδη ολοκληρώσει εργασίες είναι πάνω από 25 μνημεία. Και άλλα 20 μικρά έργα που περιλαμβάνουν μικρές εργασίες. Επιδιόρθωσης, να το πούμε, συντήρησης, ναι, ή καθαρισμού του περιβόλου, τοποθέτηση θυρών, παραθύρων. Αντιστρόφως ανάλογα, στις ελεύθερες περιοχές, τι συμβαίνει με τα μνημεία? Με τα μουσουλμανικά μνημεία, ναι, αν είναι αυτό που αυτό ρωτάτε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, κάτω από την κηδεμονία του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι τουρκοκυπριακές περιουσίες και τα μνημεία, τα μουσουλμανικά. Έχει κάθε χρόνο κάποιο προϋπολογισμό για την συντήρηση και προστασία τους. Μέσα από την εργασία της Επιτροπής, η καταλόγη μας και η προσέγγιση είναι και για τα δύο είδη, και όχι μόνο για τα δύο είδη, αλλά μνημεία όλων των θρησκευτικών ομάδων της Κύπρου. Επομένως, αυτή η φροντίδα είναι σε όλο το νησί, δεν κάνει διακρίσεις. Όχι.
για να συντηρηθούν τα μνημεία και των δύο κοινοτήτων στην κατάσταση όπως τους πρέπει. Βεβαίως. Εγώ θα κρατήσω ότι υπάρχει το καλό κλίμα και η θετική διάθεση και ότι υπάρχει η δυνατότητα, αν και περιορισμένη κατάλαβα, όταν αναφερθήκατε στους πόρους. Απλά να προσθέσω να ότι ένα σημαντικό κονδύλι έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δαπανηθεί 8 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο αμέσως διάστημα έχουμε δεσμεύσεις για ακόμα 2 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εκκλησία της Κύπρου έχει προσφέρει 1 εκατομμύριο για τον Αποστόλο Ανδρέα. Έχουμε κάποια μικρότερα ποσά από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, από το Ίδρυμα Λεβέντη και από μικρότερα ποσά από ιδιώδους, από ανθρώπους καθημερινούς που θέλουν να συνεισφέρουν στη αμνημεία των χωριών τους. Αισιόδοξο λοιπόν το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη δουλειά που επιτελείτε. Θα αλλάξουμε